Ε, αυτό θα είναι έκτακτο. Πρόσεξε τι θα πει να μην μα βγάλουν πάλι από εδώ και από εκεί. reels ιστορίε κακά. Να μην τρεντάρουμε σε άλλε πλατφόρμε. Αφού <laughs> είναι πια μεν κάπου το αστισμό. Και ούτε θα πάμε. <laughs> θα κάτσουμε έσω <νέσο> μα. <laughs> έσω μα. Σοβαρέ κυρίε. Μπάσκαν τώρα. <laughs> Ξέρει, ότι έπιασα μια κάρτα μου, τον Μάρκο μου την Αυστρία. Ο οποίο είπα Γερμανία να έχετε στο βίντεο, ο οποίο ο καημένο επειδή άλλες φορές έστειλε μου και καμία ενάμιση μήνα να έρθουν, έστειλε μου την Πασχαλινή κάρτα. Και εσά είσαι καλά. Λέει: Χαίρομαι που θα είστε μεθαύριο την Κυριακή του Πάσχα όλοι μαζί καλεσμένοι <laughs> στην <σειρά> Αριστονίκη. <laughs> <laughs> που είμαι σίγουρο ότι θα περνάτε όλοι υπέροχα. <laughs> Εντάξει, καλό Μπάσχα. Ε, είδες, ούτε συνεννοημένοι να είμαστε με τον Μάρκο. Μα δεν σε έχει προσκαλέσει. Έσα ε, ο Μάρκο, ότι είναι να με καλέσει. <laughs> Αφού. Μα, εννοείται η πρόσκληση. Μην χάσετε την ευκαιρία. Την... Να έρθει τέτοιο σκυλίν και τέτοιο σκυδεμόνα σκύλου σπίτι σα. Κάπου ήθελα ένα κοκκινάδιο. Σε καλά, κορί. Καλά είμαι. Επιβιώνω. Εσύ. Εγώ είμαι πόμπα. Μπράβο, Εγώ έχω καταλάβει ένα πράγμα πολύ βασικό στη ζωή. Τι έχει καταλάβει, πε μα και εμά να καταλάβουμε. Κατάλαβα ότι οι ανθρώπινε σχέσει είναι πολύ δύσκολε. Επειδή. Mm. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να ξέρουν τα συναισθήματά του. Ούτε αντέχουν τα συναισθήματά του. Προτιμούν να τα αγνοούν. Ναι. Οπότε Ακόμη και αν είσαι πολύ ξεκαθαρισμένο. Ξέρει πολύ καλά ποιο είσαι και τι θέλει. Αυτό μπορεί να το εφαρμόσει με πολύ ωραίο τρόπο στη σχέση σου με τον εαυτό σου, με τον ψυχολόγο σου. <laughs> με τον σκύλο σου. <laughs> και εκεί. Ναι, ρε μανά μου, ε, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή κάθε φορά λες ε, τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα, τα έχω. Α, και σε άλλα νέα με ρίξαν έξω από το Tinder. Γιατί? Έχω αποκλειστεί. Δεν πειράζει, δείσαι... απέναντι. Με απέκλεισα γιατί ήθελα να συνδέσουμε. Αχα. Κατάλαβα ότι εγώ, ότι, άμα μιλώ και καταλάβουν ποια είμαι, η πιο συχνή αντίδραση είναι να με κάνουν unmatch. Οπότε και εγώ έστειλα συνδέσμου μου και είμαι από την αρχή. Να με κάνουν ένα να Οπό τελειώνουμε. Ναι. Να την Να τελειώνουμε, να μην τρώμε τι ώρε μα, γιατί δεν έχουμε και πολλέ. Εκεί προφανώ ο αλγόριθμο του Tinder με αναγνώρισε ενό ε, κάποιον ο οποίο χρησιμοποιεί το Tinder για να προωθήσει την επιχείρηση του. Μπορεί να νομίζει ότι είχα OnlyFans. Ξέρετε το OnlyFans. φύγε τη δόνηση από το κινητό σου. Σε αυτό το σπίτι δεν μπαίνουν δονήσει. <laughs> Είμαστε αδόνητοι. Είμαστε ένα Είμαστε αντιδονητικοί. Εντάξει. Λοιπόν. Okay. Ε, το OnlyFans είναι μια ιστοσελίδα στην οποία ανοίγει λογαριασμό, Εγώ δεν έχω πάνω τους. Και στην οποία σου πληρώνουν χρήματα για να βλέπουν αυτά που θα ανεβάζει. Εκεί μπαίνουν μέσα διάφοροι και ανεβάζουν πράγματα τα οποία θα έλεγε κανεί ότι φωτογραφιε είναι... xxx. Φωτογραφίε ή βίντεο. Mm -hmm. Είδα έναν πολύ ωραίο... Γελά. <laughs> είδα έναν πολύ ωραίο ντοκιμιτέρ στο Netflix για την ιστορία με την ιστοσελίδα Pornhub. Yeah. Ναι, το είδα. Τέλο πάντων, και λέει ότι το OnlyFans τώρα είναι η η πιο γνωστή πλατφόρμα, ρε ναι, μου, στην οποία μπορεί κάποιο να, να ανοίξει λογαριασμό και να έχει. Να... Μόνο οι θαυμαστέ του που πληρώνουν να μπορούν να δουν φωτογραφίε των ποδιών του, των αυτιών του, τη μύτη του, Όλων των λοιπόν. Τι θέλει να δείξει ο καθένα. Οπότε ο λογαριασμό του Τίνερ σου λέει αυτή θα έχει κανένα λογαριασμό ο Και θα αυτό στελεί σύνδεσμο. Αλλά πού να ξέρουν οι άνθρωποι. Ότι εγώ έστελα σύνδεσμο σοβαρών πραγμάτων. Έστελα σύνδεσμο τη ιστοσελίδα μου, έστελα σύνδεσμο του καναλιού μου. Θέλει να ψυχοεκπαιδεύσει το Tinder και σε απαρεξήγησα. Καμία σχέση. Απλώ ήθελα να με τελειώνουμε. Οπότε τώρα είμαι αποκλεισμένη από το Tinder. Ευτυχώ. εγλίτωσα. Έχω πάρει αρκετά στοιχεία όμω που θα με βοηθήσουν με τη συγγραφή. Με άλλου τομεί δεν με βοηθήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Ε, Πώ σου φαίνεται που έχει μικρόφωνο και έχω μικρόφωνο. Είναι ωραίο πράγμα να έχει μικρόφωνο. Το θέμα είναι και τι να λε. <laughs> Αναγκαστήκαμε να κάνουμε λίγο κρισία, ρε παιδιά. Μα λογοκρίνουν στα, στα αστεία μα. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο δηλαδή να στεφτεί. Λογοκρίνεται. Λογοκρίνεται. Λοιπόν. Δεν πειράζει όμω. Εμεί δεν κρατούμε καγκία σε κανέναν. Όχι, κορυγιά, όνομα του Θεού τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε τιμωρούμε κανέναν. Ο καθένα αυτό τιμωρείται μόνο του. Δεν είναι... Α, άκου τι είπα. Αυτό τιμωρείται μόνο του. <laughs> Ο καθένα αυτό τιμωρείται. Α, έκανα podcast! Μπράβο, αγάπη μου, ξέρω τα. Το... <laughs> άκουσα τα ούλα και τα τρία. <laughs> Ήταν δύο. Εγώ νόμιζα εντρία. σίγουρα άκουσε γιατί ειδικά το δεύτερο τη έστειλα. Ακουστώ και θέλω να είσαι αυστηρή. Ναι, και μετά που σου έγραψα την αλλάξη, μου είπε Μα τώρα είσαι σοβαρό, δεν τον έξω να το αλλάξουμε. Ε, ναι, ναι, έτσι που σου είπα. Είπα, σου συμφωνώ με αυτά που μου λε, αλλά είναι για την επόμενη φορά. Α, οκ. Εντάξει, εγώ αυτή μου είχα έγνοια και θα σε βαφτίσω αυτή τη στιγμή. Είναι επιστήμονη και είναι επιμελητρία. Ναι, ναι, ναι. είσαι βαφτισμένη. Εγώ ήθελα να μου πει αν, αν, είπα κάτι λάθο. Γιατί σε κάποια φάση δεν είχα πει κάτι λάθο και το διόρθωσα. Είχα πει κάτι λάθο με του νευροδιαβιβαστέ. Αφού το διόρθωσε. Το διόρθωσα. Ναι, όχι, το διόρθωσα. Πέσει το στήλο. Ναι, Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα δοκιμαστικό για να δούμε ότι δουλεύουν τα μικρόφωνά μα, για να δούμε ότι είμαστε καλά, για να δούμε ότι με παρόμοιο χρώμα, για να δείξουμε το νου μα. Με μπλούζα είναι mirror mirror. Εμένα είναι άγνωστο, άγνωστο. Το σκυλί μας είναι φρόνιμο, Έχει επιβιώσει. Αυτά. Επίση κούρεψα το γρασίδι. Ό, το γρασίδι είναι τα χόρτα. Ακούσε να μου γίνει με τα χόρτα. Όχι. Ενίδε είναι you know, το. Τέλο ναι. πάντων, πήρα ένα μηχάνημα. Θα σου ναι. το δείξω. Okay. Γιατί εγώ αυτή την περίοδο Μηχανήματα... Έχει γίνει ποπομά ναι. Μπράβο. Εγώ μας τώρα σε αυτόν κορί. Αχά. Είναι μια τέτοια χορτοκοπτική που είναι όμω ε, με ρεύμα. Α, ωραίο, ωραίο. Ε, όταν το συναρμολόγησα, τούτο να μπω εδώ. Οκ. Καταλάβει. Όταν ναι. κόβει τα χόρτα να μην πετάγονται πάνω στα πόδια σου. Ε, έξυπνο. Ναι, αλλά εγώ συναρμολόγησα δηλαδή εδώ σε... Όταν όλα τα χόρτα εγώ παραδέχομαι ότι πήγα και μάζεψα ό,τι νόμιζα πως τα είχα μαζέψει όλα. Αλλά έμεινα μερικά σκαταζουλάκια μέσα στα χόρτα και τα έβαγα στα μούτρα. Όχι δε μου! Κι <σκιάξι> <σκιάξι> Έτσι πέρασαν την 21η Μαρτίου. Φίλια. Α εσείς μας δεν περάσατε! Τέλεια! Ξυκλώμαστε... Ξυπνήσαμε από τα ξημέρωτα για άλλη μια φορά, δεν κοιμηθήκαμε. Πήγαμε στη Λευκοσία, πήραμε το παιδί μα να κάνει παρέλαση. Α, στην Λευκοσία μου κάνει παρέλαση το παιδί σα. Έκανε την παρέλαση του. Είναι ένα ευθυτενή, τελιόφιτος νεαρός Λάζαρος. Μάλιστα. Και έπαιξε και θέατρο και τραγούδισε. Ναι, ναι, ναι. Τάκομαι. και είδα τα βίντεο. Εγώ τα είδα, ναι. Και μετά. Έκλειγε κι εσύ. Στην παρέλαση. Όχι, κουρί, στην παράσταση. Όχι, δεν Εγώ βλέπω τα παιδιά μου έκλυγα. Δεν έκλαιγα. Είχα... Νιώθα ότι είναι αγχωμένο και είχα έτσι μια για ο, να. Ο. Καλώς, θυμάσαι που ήταν πρώτη μου την κούρα και ήταν τρίτη ηλικία. Πάστε να πάμε. Ε, και μετά, μέχρι να βγούμε από υπε... αυτήν την υπέροχη πόλη τη Λευκοσία που μπαίνει και δεν βγαίνει ποτέ. Α, δεν πάει το λε αυτό, ναι, ναι. να πάμε μέχρι τη Λεμεσόν. Ναι. Ε, πέρασαν όλη η μέρα σχεδόν. Επίτε λεμεσό μετά. Πήγαμε λεμεσό. Φάτε ψάρι. Δεν βρήκαμε πουθενά να καθίσουμε. Δεν φάγατε μακαλιάρο κορδαλιά. Ε, φάγαμε αργά το βράδυ ό,τι βράμε. Στο Σάντα Όχι, όχι, δεν πήγαμε στο Σάντα Ελένα. Πήγαμε στη Λεμεσό. Στο Σάντα στη Ζή. Θα πάμε άλλη μέρα στο Σάντα Μαζί. Μαζί, φυσικά. και ναι. και ο Λάκη. Μετά πήγαμε, είχαμε μαθήματα, φροντιστή Μαρτίου δεν πειράζει. Αυτά διαγωνίσματα. Εγώ ξεπέδιωσα. Μα τι ωραίο συνέστημα. Ε, ναι. Πολύ ωραίο συνέστημα. Άτε. Περίμενε. Έχω ακόμα δρόμο. Έχεις, έχεις. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε ένα σοβαρό τώρα. Άτε, γεια.